Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και εσάς, κύριε Μουρούτσο, για τον χρόνο που μου διαθέτετε. Με εσάς θα μιλήσουμε πιο επιχειρηματικά. Με τον κύριο Τικυριλάκη μιλήσαμε πιο επιστημονικά, αν μπορώ να το πω. Τι είναι αυτό που σας έκανε να φύγετε από ένα είδος απόλυτα επιτυχημένο που έχετε τόσα χρόνια σαν εργολάβος έργων και να ασχοληθείτε με ένα εντελώς διαφορετικό στοιχείο που δεν έχει καμία καν σχέση? Κύριε Νικολόπουλε, εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε ευκαιρία μέσα από τα μέσα που διαθέτετε να πω ορισμένα πράγματα γύρω από αυτά που με ρωτάτε. Να ευχαριστήσω και τους συντελεστές που σκέφτηκαν και υλοποίησαν αυτό το εγχείρημα της προβολής των επιχειρήσεων, γενικά των επιχειρήσεων της Κορινθίας. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα και σημαντικό. Και μέσα από αυτό μας δίνεται και εμάς η δυνατότητα να προβάλλουμε τη δική μας δραστηριότητα. Αρχικώς επικρατεί το επάγγελμά μου ως εργολάβος δημοσίων έργων. Εγώ θέλω να το διορθώσω αυτό και να πω ότι είμαι επιχειρηματίας και μέσα σε όλες τις επιχειρήσεις είναι και τα δημόσια έργα. Είναι εμπορική δραστηριότητα και γνωστή επιχείρηση που υπάρχει στον νησιμό σε όλους. Μουρούτσος ΑΕ είναι μια ανώνυμη εταιρεία που... Πόσα χρόνια είναι αυτή? Είναι πάρα πολλά χρόνια. Από το 85 ξεκίνησα τη δραστηριότητά μου στην Κορινθία και σιγά σιγά αναπτύσσεται και λόγω του μεγέθους έγινε ανώνυμη εταιρεία. Ερχόμαστε εδώ στο εγχείρημα αυτό που, για το οποίο μιλάμε τώρα. Για το, και έχουμε και γενέθλια, είναι 2 χρόνια, έτσι. Βεβαίως, ναι, πλησιάζουμε τα 2 χρόνια. Αυτό ήταν μια σκέψη αρκετών χρόνων, θα έλεγα, και αρκετών συζητήσεων με τους συνεργάτες, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Παρότι στη διάρκεια που υλοποιήσαμε το εγχείρημα αυτό πέσαμε και στην κρίση, όμως εμείς δεν είχαμε δισταγμό κανέναν και συνεχίσαμε στο εγχείρημα γιατί πιστεύαμε στις δυνατότητές μας και αυτό αποδεικνύεται ότι σωστά κάναμε. Κάποια χρόνια δηλαδή συζητήσαμε για το εγχείρημα αυτό και θέλαμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, κάτι καινούριο που δεν υπάρχει στην περιοχή, ούτως ώστε να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα και να έχει πάρα πολλές πιθανότητες να πετύχει. Και στο βάθος του μυαλού μας ήταν ότι πρέπει κάτι να γίνεται στις περιοχές που ζούμε, ούτως ώστε να αναπτύσσεται η περιοχή μας. Μπορούσαμε κάλλιστα, και αυτό μας το λένε πάρα πολύ, μα είσαστε τρελοί που επενδύσατε στην Ελλάδα, δεν πήγατε σε φορολογικούς παράδεισους, δεν πήγατε στην Κύπρο, δεν πήγατε στη Βουλγαρία που οι φορολογίες. Όμως εμείς το τολμήσαμε γιατί πιστεύουμε στην Ελλάδα, πιστεύουμε στην πατρίδα, πιστεύουμε στην Κορινθία. Και θεωρώ ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα του προϊόντος που είναι... Εισπράττουμε τα καλύτερα λόγια από όλους. Δεν έχω ακούσει έστω και έναν να πει ότι δεν του αρέσει το προϊόν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η ηθική ικανοποίησή μας. Σωστό. Και με αυτό το σκεπτικό και με αυτό το πλάνο προχωρήσαμε και προχωράμε. Και μέσα στα σχέδιά μας δεν ήταν μια απλή παραγωγική μονάδα, ούτως ώστε να βγάλουμε το εμπόρευμα και να δημιουργήσουμε... Το κέρδος των επιχειρηματίας. Σωστά. Μέσα περιέχονται και άλλα πράγματα. Όπως είναι η συνεργασία με το ΤΕΙ, που έρχονται οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών, έχουμε συμβόλαιο συνεργασίας, κάνουν τις πρακτικές τους, παρακολουθούν την εξέλιξη του προϊόντος, όπως σας τα περιέγραψε πολύ, πολύ καλά ο κύριος Τενκερλάκης. Και σχολεία μας έχουν έρθει και νηπιαγωγεία μπορούν να έρθουν και οποιοδήποτε θέλει να έρθει μπορεί να έρθει. Να έρθει να παρακολουθήσει, να δει πώς παράγεται αυτό το προϊόν. Αλλά η ηθική μας ικανοποίηση είναι ότι η ανταπόκριση του κόσμου στο προϊόν είναι πάρα πολύ καλή. Ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια
και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Εγώ θα έλεγα ότι στην κορυφή είναι γεγονός ότι από τα μαύρα λιθάρια μέχρι τους Αγίους Θοδώρους η μπύρα είναι γνωστή πλέον, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Έξω από την Κορυνθία, ποια είναι τα μηνύματα, κύριε Κότσο? Έξω από την Κορυνθία είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε την Κρήτη, η οποία την πάει την μπύρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ κατανάλωση στην Κρήτη. Η Κρήτη τραβάει. Έχουμε την Πάτρα, έχουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε την Αττική, που σιγά σιγά, κοιτάξτε κύριε Νικολόπουλε, εδώ θα χρησιμοποιήσω και λίγο το επιχειρηματικό μυαλό. Σωστά, και αυτό θέλω. Επιχείρηση για να αναπτυχθεί σωστά και για να έχει την αποδοχή και το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει, πρέπει να αναπτύσσεται σταδιακά και σιγά σιγά. Εμείς ξεκινήσαμε από την Κορυνθία. Χωρίς άλματα. Βέβαια, ξεκινήσαμε από την Κορυνθία και σιγά σιγά ανοίγουμε την ακτίνα δράσης μας μέχρι εκεί που μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Δεν μπορούμε δηλαδή ξαφνικά να κατακλείσουμε όλη την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που και για το εξωτερικό συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά με αργά και σταθερά βήματα, γιατί θέλουμε να είμαστε απέναντι στους συνεργάτες μας, γιατί συνεργάτες είναι οι καταναλωτές. Σωστό, γιατί, σωστό. Να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Και με αυτό το πνεύμα, σκεπτόμενοι έτσι, προχωράμε το εγχείρημα που ξεκινήσαμε. Ένα τελευταίο. Εάν επιχειρηματικά, και θα μιλήσουμε επιχειρηματικά, εάν ξαφνικά η αποδοχή της μπύρας είναι τόσο μεγάλη, γιατί πραγματικά το προϊόν είναι απίστευτο, σας το έχω πει όχι τώρα που παίρνουμε συνέντευξη, από την πρώτη στιγμή. Και μάλιστα θα ήθελα να μου πείτε ότι έχουμε δύο μπύρες, την ξανθιά και τη μαύρη, έτσι. Κάτι που με τον κύριο Τιγκυριλάκη δεν το συζητήσαμε, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τις ενέργειες αυτές που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να μπορούμε να πιάνουμε το maximum της δυνατότητας παραγωγής ενός μικροζυθοποιού, γιατί αυτά έχουν ταβάνια, δεν είναι μια πολυεθνική εταιρεία, ναι, που μπορεί να έχει, έχει ορισμένα λίτρα. Δεν χαλάτε το προϊόν σας πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, και έχουμε και ένα ορισμένο σημείο που μέχρι εκεί είναι το ύψος της παραγωγής για τα μικροζυθοποιεία. Αυτό εμείς σαν υποδομή το έχουμε καλύψει. Ερχόμενη λοιπόν η ζήτηση, εμείς θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε μέχρι εκεί που είναι οι δυνατότητές μας. Από εκεί και πέρα έρχονται άλλες σκέψεις και άλλες δραστηριότητες. Και τελικά κλείνοντάς μου, έχουμε δύο μπύρες. Όχι, έχετε κάνει λάθος κύριε Νικολόπουλε. Είναι τέσσερις συνταγές. Τέσσερις. Χαίρομαι που με διορθώνετε. Βεβαίως. Είναι τέσσερις συνταγές. Οι δύο ήδη έχουν βγει στην αγορά. Όσον ούπο έρχεται η τρίτη και ευελπιστώ πριν τα Χριστούγεννα να βγει στην αγορά και η τρίτη συνταγή, και μέχρι το καλοκαίρι έπεται η τέταρτη. Με επιφύλαξη, γιατί πάντα παρακολουθούμε την εξέλιξη και την ανταπόκριση, γιατί αυτά, ξέρετε, είναι ζωντανοί οργανισμοί. Οπότε πρέπει έτσι να τους αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο πράγματα για το εγχείρημα. Ευχαριστώ.